6,3 ρίχτερ συγκλονίζουν την Μποκοτά. Η πρωτεύουσα της Κολομβίας σύεται ολόκληρη. Εργαζόμενοι κρύβονται κάτω από τα γραφεία για να προφυλαχθούν. Κάτοικοι βγαίνουν έντρομοι στους δρόμους για να σωθούν. Σιρήνες της αστυνομίας ακούγονται παντού. Ο σεισμός εισβάλλει και σε τηλεοπτικά πλατό. Y miremos también lo que pasó hace unos momentos cuando se registró este primer movimiento. Μια γυναίκα σε κατάσταση πανικού πηδάει από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας και βρίσκει τραγικό θάνατο. Από τις σεισμικές δονήσεις, μια εκκλησία καταραίει στην πολιτεία Ζούλια στη Βενεζουέλα, κοντά στα σύνορα με τη Κολομβία. Ακολουθούν αρκετοί μετασεισμοί, ο χειρότερος από τον οποίο είχε μέγεθος 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Είναι η στιγμή που ένα ολόκληρο σπίτι στην Ινδία καταραίει, συμπαρασύροντας και άλλα κτίρια μαζί του. Επικρατεί πανικός. Οι βροχοπτώσεις διαρκείας προκάλεσαν εκτεταμένες κατολισθήσεις και πλημμύρες, με αποτέλεσμα δρόμοι να βυθιστούν σε τόνους λάσπης. Τουλάχιστον 72 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ πολλοί είναι οι αγνοούμενοι. Όλα τα σχολεία στην πολιτεία έχουν κλείσει, ενώ εκατοντάδες δρόμοι έχουν αποκλειστεί. Σωστικά συνεργεία επιχειρούν μέσω δύσκολων καιρικών συνθήκων να απεγκλωβίσουν όσους έχουν παγιδευτεί κάτω από τη λάσπη. Οι ειδικοί έχουν θέσει την πολιτεία σε συναγερμό και προειδοποιούν ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα συνεχιστούν.